Θέλω να έχετε μια καλή χρονιά, να έχετε υγεία, να χαίρεστε τις οικογένειές σας, τα παιδάκια σας και οι ελεύθεροι ό,τι πορεύεστε στη ζωή σας. Πρωτού κόψουμε, εσύ γιατί γελάς. Σ' άρεσε, ε. Σ' άρεσε, ε. Λοιπόν, άσε, μετά εσύ. Θα έρθει η ώρα σου. Λοιπόν, πρωτού κόψουμε την πίτα, παιδιά, έχουμε εδώ τον αντιδήμαρχο Νικαία Σερέντη, τον κύριο Μπακατσέλο. Θα δώσουμε μια αναμνηστική πλακέτα για το έργο του συνολικά σαν αντιδήμαρχος αθλητισμού και για το έργο που έχει κάνει στην Νίκαια. Και όχι μόνο στο δικό μας γήπεδο, γενικά ευγένει σε όλη την περιοχή της Νίκαιας. Και στα βοηθήριά μας. Και στα βοηθήριά μας, γιατί ήταν... ήταν ο πρωτεργάτης που μας έβαλε τόσο αγωγικό στην πρίζα να φτιάξουμε αποδητήρια. Θέλω να τον ευχαριστήσω γι' αυτό και στην πορεία του αυτή να είναι όσο πιο πολύ πετυχημένος μπορεί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας εύχομαι καλή και δημιουργική χρονιά, γεμάτη υγεία, χωρίς τραυματισμούς, με αισιοδοξία για το μέλλον. Να χαίρεστε αυτό που κάνετε. Έχουμε περάσει και εμείς χρόνια στα γήπεδα από 6 χρονών. Με τον αρχηγό σας, τον Μελαμπιανάκη, το παιδί παίζει 30 χρόνια μπάλα. Είναι από τους παλιούς στο χώρο. Να είσαστε οικογένεια, αυτό έχω να σας δώσω σαν συμβουλή. Να ακούνε και οι μικροί πίσω. Οι μικροί να ακούνε τους μεγαλύτερους μέσα στα αποδυτήρια. Όσο παράγετε σαν οικογένεια, θα το ευχαριστιέστε μέσα στο γήπεδο. Οπότε κυνηγήστε το στόχο σας. Ο αθλητισμός δεν δημιουργεί προσωπικότητες. Ο αθλητισμός και ο πρωταθλητισμός βγάζει την προσωπικότητα του καθενός. Αυτό το έχετε πάντα μέσα στο μυαλό σας. Όσο περισσότερο πυγμή έχετε, τόσο θα κυνηγάτε και θα φτάσετε στόχους. Εύχομαι καλή άνοδο, παιδιά, με υγεία. Να είστε καλά. Στις ευχές του και ξεκινάμε να κόψουμε. Καλή άνοδο να έχουμε, καλή χρονιά, υγεία και πρωτάθλημα. Έκανα μια τρομερή παράδειγμα. Εδώ έχουμε τον φίλο μας πλέον, τον διευθυντή της Ένωσης Πειραιά, αλλά είναι πλέον φίλος του σωματείου, τον κύριο Παναγιώτη Νταντάκο. Λοιπόν, ξεκινούμε. Μην τη χαλάσεις, λοιπόν, πάμε το πρώτο κομμάτι. Θα είναι πάντα για το φαλυρικό. Το δεύτερο κομμάτι θα είναι Μεταγραφή. Τι μένει, δεν έχει δουλειά.